υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι άοσμο, άχρωμο, μη τοξικό υγρό, το οποίο προέρχεται από την υγροποίηση του φυσικού αερίου στους μείον 160 βαθμούς Κελσίου και σε ατμοσφαιρική πίεση. Ο όγκος του υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι 600 φορές μικρότερος από τον όγκο του αερίου. Ο αποθηκευτικός χώρος της εγκατάστασης της Ρεβιθούσας αποτελείται από δύο δεξαμενές των 65.000 κυβικών και μία μεγαλύτερη των 95.000. Άρα η συνολική αποθηκευτική ικανότητα της Ρεβιθούσας είναι 225.000 κυβικά LNG. Ο μέγιστος ρυθμός αεριοποίησης είναι 1.400 κυβικά LNG την ώρα. Η ετήσια χωρητικότητα της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ρεβιθούσας είναι 7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Η εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ρεβιθούσας είναι ο μοναδικός αποθηκευτικός χώρος και η τρίτη πύλη εισόδου στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου. Αυτό εξασφαλίζει την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας και των γύρω περιοχών και τη διαφοροποίηση εφοδιασμού των πηγών ενέργειας. Η εξέλιξη και η ανάπτυξη της εταιρείας είναι διαχρονική. Την περίοδο αυτή αναπτύσσουμε δύο νέα καινοτόμα έργα. Ο σταθμός φόρτωσης βιντεοφόρων οχημάτων με LNG και η κατασκευή νέας προβλήτας φόρτωσης μικρών κλείων. Τα νέα έργα εδραιώνουν περαιτέρω το ρόλο της εταιρείας στον χώρο του LNG στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και δείχνουν το μελλοντικό της προσανατολισμό. Ο προσανατολισμός της εταιρείας για την προστασία του περιβάλλοντος είναι προτεραιότητα και αποδεικνύεται με την κατασκευή συμπιεστή απαερίων, καθιστώντας την εγκατάσταση ως εγκατάσταση μηδενικών ρήπων. Ο προβλήτας της Ρεβιθούσας, μετά την αναβάθμισή του, μπορεί να δεχθεί πλοία χωρητικότητας από 30.000 κυβικά έως τα μεγαλύτερα που κυκλοφορούν στην αγορά με χωρητικότητα των 266.000 κυβικών. Από την έναρξη της λειτουργίας της εγκατάστασης το Φεβρουάριο του 2000 μέχρι σήμερα έχουμε δεχθεί περισσότερα από 620 πλοία.